έθεσε σε επιφυλακή τον στόλο της στον Ειρηνικό. Την στρατιωτική της ετοιμότητα και στον Ειρηνικό ενισχύει λοιπόν η Ρωσία με φόντο την όξυνση του πολέμου στην Ουκρανία αλλά και των ανταγωνισμών συνολικά σε Ασία και Ειρηνικό. Το πολεμικό ναυτικό της χώρας σκοπεύει να σχηματίσει νέα διοίκηση υποβρυχίων που θα είναι φοδιασμένα με τορπίλες ικανές να φέρουν πυρηνική γόμωση τύπου Ποσειδών και θα ανήκουν στον ρωσικό στόλο Ειρηνικού. Το σχέδιο αναμένεται να εφαρμοστεί στα τέλη του 2024 ή το αργότερο το πρώτο εξάμηνο του 2025. Εν τω μεταξύ, ο στόλος του Ειρηνικού σε πλήρη ισχύ τέθηκε σε συναγερμό και έφτασε στον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας ως μέρος της πρακτικής διεξαγωγής ευνηδιαστικών επιθεωρήσεων, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Άμυνας, στρατηγός στρατού Σεργέη Σοϊγκού, σε συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας. Σημειώνεται ότι για την αξιολόγηση της κατάστασης και την αύξηση της ετοιμότητας των στρατιωτικών οργάνων διοίκησης και ελέγχου, στρατευμάτων και δυνάμεων, να επιλύσουν εργασίες για τον επιδιωκόμενο σκοπό σε όλες τις στρατηγικές κατευθύνσεις, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας συνεχίζει την πρακτική της διενέργειας απροειδοποίητων επιθεωρήσεων. Σήμερα από τις 9 το πρωί, ο στόλος του Ειρηνικού σε πλήρη ισχύ τέθηκε σε επιφυλακή και άρχισε να φέρνει τον στόλο του Ειρηνικού στον υψηλότερο βαθμό ετοιμότητας μάχης, είπε ο Υπουργός. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.